Γιώργο Πετρίδη, έχουμε. Έλα Γιώργο, τι κάνεις. Φύγαμε. Τι κάνουμε. Καλώς το. Εσύ πώς είσαι. Καλά. Λοιπόν, καταρχάς η ομάδα σε τι κατάσταση είναι, έχει θέματα τραυματισμών, έχει άλλα ζητήματα. Ας πούμε ο Μίτογλου είναι καλά το παιδί, γιατί τον είδαμε λίγο να κουτσένει στο φινάλι, γι' αυτό το λέω. Ναι, να δούμε τώρα την προπόνηση σημερινή, γιατί τώρα έχουν. Mm-hmm. Είχαν ρεπό χθες. Ναι, είχαν ρεπό χθες. Εντάξει, αναγκαίο, δεν το συζητάμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι λογικό για τις ομάδες της Ευρωλίγκας μια κάποια ανάσα, ξέρω, μετά από αγώνες, χρειάζονται. Και προπονήσεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελάχιστες μέσα στην εβδομάδα, έτσι λόγω των αγώνων. Ναι, συντήρηση, κάνουν βίντεο, πολύ. Ναι. Και σου τα κάνουμε τη σημερινή προπονήση, λοιπόν, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες. Εντάξει, σίγουρα ο Παπαπέτρου είναι εκτός, έτσι. Ο Παπαπέτρου, πότε θα την κάνετε επέμβαση, Γιώργο? Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα πάρθει η απόφαση οριστική. Ναι. Θα τον αφήσει εκτός για αρκετά μεγάλο διάστημα. Ναι. Είναι σίγουρο ένα πονοκέφαλος σε ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί σε αυτή τη θέση, εντάξει, όπως να το κάνουμε, κάπως πονάει, έτσι να το πω. Και χτυπάνε όλοι οι αντίπαλοι, το βλέπουν δηλαδή, δεν στο κάνουν και ο Ιτούδης με το Χέις και με τον Ντασόν Πιέρ, το κάνει και με τον Κόλσον ή τον Κάμπι. Είναι τώρα αδύναμος και ο 24 είναι χαμηλό. Και ακόμα το σχήμα με τους τρεις ψηλούς. Να βάλει δηλαδή το Χουάντσο 3 δεν το έχει πολύ δουλέψει από ό,τι φαίνεται. Ή ασχολούμαι δεν πολύ λειτουργεί ακόμα. Επιθετικά τουλάχιστον και αμυντικά. Ναι, εντάξει. Τώρα νομίζω ότι όλα τα σχήματα με τον Ντίνο μέσα, όπως είναι λογικό, γιατί θέλουν δουλειά. Το παιδί πραγματικά προθέσει έδωσε το 110% των δυναμεών του. 26 λεπτά, ήταν, 26 λεπτά. Ήταν εξαιρετικός. Ήταν να παίξει 5-10 λεπτά πληρολόγος το πολύ. Ναι. Και το έλεγε. Εκεί σε μια φάση που βγήκε σε βενδιασμό, έκανε αργό μπάσιμο, αλλά επειδή το παιδί δεν μπορούσε. Όχι ότι. Δηλαδή φαίνεται. Σε όλες τις φάσεις. Και σε ένα λέει που του έχει δώσει. Το έλεγε στη σκηνή, στα άλματά του ακόμα ήταν λίγο μαγκωμένο γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ναι. Σε μια κίνηση που είχε κάνει, που είχε παρεμβάλει περίπου στο τρίποντο και είχε κάνει ένα μπάσιμο. Μπράβο, ναι. Φανταστείτε ότι είχαμε στιγμές μέσα στο μάτι, δεν ξέρω αν το δείχνει η τηλεόραση. Που όταν υπήρχε διακοπή ναι. Και έκανε διατάσεις. Ναι. Το εξήγησε μετά και στην Όβα λέγοντας ότι όταν έρχεσαι από τραυματισμό πρέπει να κάνεις διατάσεις και γενικά να κινείσαι συνέχεια για να παραμένεις ζεστός ο μυς. Δεν πρέπει να κρυώσει ο μυς γιατί ερχόταν και από τραυματισμό. Οπότε... Μα σκέψω ότι είναι και στη γάμπα, οπότε αερόβια τι να κάνεις όλο αυτό το διάστημα. 20 μέρες δηλαδή όσο ήταν εκτός δεν μπορούσε να κάνει φυσική κατάσταση ουσιαστικά. Έτσι. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Ήταν συγκλονιστικό αυτή τη στιγμή με τον Ντίνο. Πέρα από τον άλλον, πέρα από τον τραυματισμό καφέ, νομίζω ότι είπε και 1,5 χρόνο λόγω της υπόθεσης ντόπινγκ, έτσι. Και πριν την υπόθεση ντόπινγκ, είχε γυρίσει μόλις ένα μήνα από τραυματισμό που είχε γυρίσει κανένα τρίμηνο. Δηλαδή, αν το βάλεις όλο μαζί, είναι κανένα δίχρονο όλο μαζί το παιδί. Σχεδόν, κάτι λιγότερο. Τέλος πάντων, φάνηκε πάντως πόσο θα βοηθήσει όταν με το καλό μπει κανονικά, έτσι. Θα λύσει πολλά προβλήματα. Θα μπαλώσει και πολλά προβλήματα, θα βοηθήσει πολλά σχήματα γενικότερα. Η παρουσία του γενικότερα κοντά στο καλάθι νομίζω ότι καλύπτει πολλά κενά, πολλές αδυναμίες του Παναθηναϊκού στο κομμάτι της άμυνας. Και επιθετικά πολύ ουσιαστικός, πολύ αποτελεσματικός. Και ανοίγει το γήπεδο και τα πάντα. Ναι. Δεν παίρνει πολλά ξεζητημένα σουτ. Ναι. Είναι νομίζω τις καλύτερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού το φετινό καλοκαίρι. Και γι' αυτό που τον περιμένουν και πώς και πώς ο Αδαμάν, έτσι. Τώρα το μάτι με τη Μακάμπη, να πούμε λίγο και αυτό. Ναι. Έχει 4 νομίζω στοιχεία που μπορούμε έτσι να ξεχωρίσουμε. Το ένα είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού μέχρι το 20-25 περίπου. Για τα κρέμα στο πρώτο μήχρονο, που είναι πολύ κακή η εικόνα του Παναθηναϊκού. Ήταν μια συνέχεια της εικόνας του Κωνσταντινούπολη, πούμε έτσι. Εγώ θα έλεγα ακόμη χειρότερη. Ναι, γιατί είσαι και στην έδρα σου και υποτίθεται ότι εκεί σε μπιζάρει ο κόσμος, σε σπρώχνει ο κόσμος και απαγορεύεται να είσαι τόσο νοθρός και στην άμυνα, ας πούμε. Με πολύ μεγάλη αστοχία. Η αστοχία νομίζω ήταν περισσότερο και το κομμάτι της επίθεσης περισσότερο που έτσι κλείγω στην Παναθηναϊκό. Γιατί έξω και στην άμυνα προς το τέλος χαλάρωσε την εικόνα, αλλά στην επίθεση ειδικά ήταν... Δεν υπήρχε πλάνο, φαινόταν δηλαδή. Είχε 2 στα 13 κάτι τέτοιο στο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος. 8 στα 30 εντός παιδιάς συνολικά.
Ναι, ναι, ναι. Δίποτα και τρίποτα. Για το τρίποτα λέω, ναι. Ναι, ναι. Πολύ κακά ποσοστά το λες. Παρότι δεν ήταν κακά σούτα αρκετά. Ας πούμε του Χουάντζο τα δύο σούτα ήταν ελεύθερα. Και όχι μόνο αυτά. Και ναι, κάποια ναι, άλλα. Ναι. Ήταν καλά, υπό καλές προϋποθέσεις. Υπάρχει μετά η αναγέννηση, το ξύπνημα του Παναθηναϊκού μετά το 25. Έτσι, το τέλος πάντων στο δεύτερο ημίχρονο. Και ειδικά με την αποβολή του Αταμά, νομίζω αφυπνίστηκε όλη η ομάδα. Ξύπνησε όλο το γήπεδο. Το γλιτώσα περισσότερο. Ο οποίος έχει ακούσει τα περισσότερα από τον Αταμά. Ναι. Θεωρείς ότι ήταν ακούσια ή εκούσια η αποβολή του? Μου φαίνεται ότι ο Αταμάν εκεί το κάνει λίγο έτσι για να ξυπνήσει την ομάδα του. Και τον κόσμο. Το πιστεύω αυτό, ναι. Και τον κόσμο, ναι, 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 ναι. Εδώ και έχουμε, να πάρει έχουμε και... δει προπονητές να σταματάνε εφηνδιασμούς για τεχνική ποινή. Έτσι, έτσι. Καλά, είναι ξεκάθαρο ότι έχει δίκιο ο Πάνε. Εντάξει, ναι, προφανώς. Ναι, ναι. Θα πούμε και η διευθυνσία σε λίγο. Ναι, είναι αυτό το κομμάτι το οποίο ο Πάνεκος έχει ξυπνήσει. Και είναι το τρίτο σκέλος που στο τέλος έχει την νίκη στα χέρια του. Χάνει τις βολές, μια βολή στην ουσία ήταν το θέμα. Χάνει και το rebound και το παιδί μου πάει στην παράταση και εκεί δεν είχε τόσο πολλές δυνάμεις. Στην παράταση έχεις εξήγηση, γιατί ήταν σε δεύτερη συνεχή παράταση ο Παναθηναϊκός, σαν να μην το πιστεύει, σαν να μην έχει δυνάμεις, ενώ δεν είναι ότι είχε εξουθενωθεί κιόλας. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, ας πούμε, έπαιζε με πολύ πιο κουρασμένη ομάδα. Με την Παρτιζάν και αυτή είχε, με την Μακάμπη και αυτή είχε σχετικά κοντό rotation σε εκείνο το σημείο. Αλλά ο Παναθηναϊκός και πολύ κακή εικόνα σε αυτά τα δύο εξαρτάται. Δεν μπορεί να είναι κιόλας ομάδα η Μακάμπη. Ναι, εντάξει, ναι. Καθαρά θα ψυχολογίες. Δηλαδή το πώς τελειώσει η κανονική διάρκεια του αγώνα και στις δύο περιπτώσεις. Νομίζω ότι επηρέασε πολύ τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή υπό την έννοια τότε και στις δύο περιπτώσεις είναι σαν να έχει την νίκη στα χέρια του, ναι, ας πούμε. Ήταν για τον τελευταίο λόγο στο μάτι και δεν το καταφέρει να το πάρει. Νομίζω ότι αυτό έτσι έχει πληγώσει πάρα πολύ πριν Παναθηναϊκού, ναι. Και στην παράταση και στα δύο μάτια δεν είχαν την κακουράγια να το... χάσαμε πάλι, ας πούμε, πριν να χάσουνε. Κάπως έτσι. Ενώ ναι, ναι, ναι. Άλλες ομάδες θα λέγανε πάμε τώρα να το πάρουμε, ο Παναθηναϊκός στεκόταν, ας πούμε, στη χαμένη ευκαιρία και δεν ξέρω. Αυτό θέλει χρόνο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Που ποτίστηκε η ομάδα, είναι αλήθεια, τελευταία διετία, τριετία, επειδή έχασε με όλους τους τρόπους που μπορεί να φανταστεί κανείς, ας πούμε, παιχνίδια. Ναι, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία των παικτών της κακής διετίας. Όχι, αλλά υπάρχει αυτή η άβρα. Δεν μπορεί, δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι και λίγο μεταφυσικό πολλές φορές. Όχι, υπερβολικά αυτά, δεν τα πιστεύω αυτά. Τώρα μια συμβαίνει για τον Βιλντόσα. Ο Βιλντόσα ήταν πραγματικά κατά τη διάρκεια του φάση του Μαναϊκού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει βάλει πολλά μεγάλα σουτ. Αλλά και πάλι είδατε ότι σε κάποιες στιγμές πάλι παρασύρεται. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση που έχει βάλει 2-3 συνεχόμενα τρίποντα. Περνάει νομίζω ο Παναϊκός μπροστά μου καλά στα 3 λεπτά το τέλος και πάει και εκτελεί ένα τρίποντα στα 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Ή έκανε και ένα λάθος. Αργότερα. Για μένα είναι τεράστιο λάθος και η τελευταία επίθεση. Και τελευταία επίθεση. Καταρχάς η επαναφορά γίνεται, αποκλείεται να είχε βάλει ο Αταμάν πλάνο να επαναφέρει την μπάλα ως Λούκας για να εκτελέσει ο Βιλντόσα. Αποκλείεται. Ναι, ο Σερέλης ήταν. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Σερέλης, ναι. Σίγουρα η τακτική ήταν να ξαναπάρει την μπάλα ως Λούκας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή... Ναι, ναι. Και δεν εκτελείται με καθόλου καλό τρόπο. Τι εντάξει, τρόπο. Φιλότερα από το τρίποντο μέσα. Είναι ισοπαλία το μάτς. Δεν είναι στον πόντο πίσω. Ή δεν είσαι δύο πόντους πίσω και δεν είσαι τρίποντο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, τρίποντο Huertas. Ο Huertas θα το έκανε αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, και υπάρχει και το κομμάτι όπου ήταν η διαιτησία. Πραγματικά είναι ανεκδίκητοι οι διαιτητές. Είναι επικίνδυνοι για μένα, πραγματικά για το άθλημα. Δηλαδή, αφήστε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και όλα αυτά. Είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή, τώρα το αντιαθλητικό, ας πούμε. Και πραγματικά δεν βρίσκω λόγο, δεν βρίσκω καμία εξήγηση για τι δεν το έδωσα. Και το βλέπουν και στο Instagram που λέει, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Ναι. Okay, σίγουρα δεν είναι βίο, δεν είναι σκληρό φάουλ. Δεν χρειάζεται να είναι βίο. Ναι, ας το φεύγει στον εμβολιασμό, το σταματάει ο Κόεν. Τέλος, είναι ένα τελικό να κάνω τώρα. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτή η φάση, είναι και άλλες, έτσι. Είναι και άλλες φάσεις, είναι η φάση που κλέβει ο Γκραντ την μπάλα μέσα στο χέρι του Μπαρτολομέου μετά. Είναι η βολή του Σόρκιν που έχει μπει μέσα ο Νίμπο και στην πορεία σπρώχνει και τον. Ναι, έχει το χέρι στην πλάτη του Μίτογλου και το σπρώχνει. Ο Μίτογλου φαίνεται ότι είναι εκτός θέσης γιατί τον αποθεί με το δεξί αγκώνα ο Νίμπο. Και ξέρετε και στην κανονική διάρκεια, στην κανονική ροή του αγώνα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα, δεν το πολύ κατάλαβα. Εντάξει, αυτό θέλει να είσαι δίπλα, αν το καταλάβεις ή να έχεις ρεπλή. Ναι, ναι, ναι. Από την ουσία αυτή. Είχε πολύ γρήγορα η φάση, εντάξει, ήταν και λίγα τα δευτερόλεπτα. Και πάλι ήταν και στο κόκκινο. Αλλά φαίνεται καθαρά ότι σπρώχνει το μύτο. Δηλαδή και ο μύτο βγαίνει εντελώς εκτός φάση. Δεν είναι ότι απλά χάνει το ρηπάνω. Φεύγει από τα δεξιά και μπάλα πάει αριστερά, αν δεις. Δηλαδή τελείως μακριά από την μπάλα. Και το μύτο δεν είναι κανένα παιδί που είναι κανένα κορμάκι να πει ότι είναι πολύ δυνατό παιδί. Δεν είναι ότι.
Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι πάνω πάνε να με αυτό, με τη διετσία, με το κομμάτι της διετσίας, ναι. Γιατί πραγματικά... Υπήρχαν και τα παράπονα για Γιαννακόπουλο στα social media, τα είδαμε όλοι. Ναι, 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 ναι. Γιώργο, τώρα, παιχνίδι με τον Λαύριο, ναι. Αύριο, πρωτάθλημα και κλεισμένο το θηρόν, θυμίζω που είναι αυτό. Και μετά με την Πασκόνια, την Παρασκευή, είναι το πρώτο μεγάλο πρέπει νομίζω του πάμε. Το δεύτερο, το πρώτο πέρασε και δυστυχώς δεν το πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Είναι γιατί Μακάμπι πρέπει ήταν, έτσι. Εντάξει, εντάξει, ναι, οκ. Αλλά τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα, δηλαδή, ναι, όσο ζορίζει, ακόμα περισσότερο. Ναι. Τώρα δηλαδή δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο, έτσι. Γιατί αν Παναθηναϊκός έχει τρίτη ήττα στο γήπεδο του, σε τέσσερα μάτια στο γήπεδο του, δεν θα είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Γιώργο, επειδή είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει να πάρει κάτι στην αγορά, περιμένεις άμεσα εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι και περιμένεις μία κίνηση και παραπάνω ίσως. Καλά, μία θα γίνει σίγουρα, να δούμε και τι θα προκύψει από το NBA. Ναι, νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 5-6 μέρες θα έχουμε οριστικές εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, τα κοψίματα του NBA περιμένουν στην ουσία. Αύριο μεθαύριο το πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και θέση προσανατολίζεται, τριά. Τριάρο, θα δούμε τώρα εκεί κάτι ναι. Τέλος πάντων. Σε αυτές εκεί, σε αυτό το δίδυμο θέσεων, να το πω έτσι. Mm-hmm. Είναι αυτό που μπορεί να φαίνεται ότι λείπει κάτι εκεί από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Υπάρχει σκέψη και για ψηλό, ίσως. Κοίταξε τώρα, στην πορεία... θα το δούμε και αυτό, γιατί σίγουρα ο Μπαλτσερόφσκι φαίνεται ότι το παιδί χρειάζεται χρόνο, έτσι. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν θέλει όμως, από ό,τι φαίνεται. Και το έχει δείξει όσες φορές έχει μπει μέσα και στα ελληνικά μάτς και στα ευρωπαϊκά. Ναι, ναι. Προφέρεις ήταν αυτός που πραγματικά γύρισε μέσα με τον Μητόλου το τσιπάκι τον Παναθηναϊκό, έτσι. Βασικά έκανε την πρώτη σωστή, την πρώτη καθοριστική δουλειά ο Αντετοκούνμπο για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να μπει σε θέση να διεκδικήσει το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Κράτησε τον Παναθηναϊκό έστω. Και δεν επέτρεψε με τις άμυνές του και κόβοντας λίγο το ρυθμό της Μακάμπη, γιατί είχε βρει ρυθμό η Μακάμπη στο δεύτερο δεκάλεπτο, θα μπορούσε να είχε φύγει με πολύ μεγαλύτερη διαφορά στα αποδυτήρια. Και λόγω Αντετοκούνμπο κρατιόταν κάπως ο Παναθηναϊκός. Έβγαλε νεύρο που δεν έβγαλε ούτε ο Λεσόρ. Για να τα λέμε δεν καταστράφηκε εντελώς το μάτς δηλαδή. Μα είναι τώρα φαγγελάς ότι είναι ένα θέμα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αν περιμένει από τον τρίτο του στην ουσία τετάξεντερ, έτσι. Εγώ νομίζω είναι δεύτερος πια. Ναι, πλέον να μην σου πω και πρώτος έχει ανέβει. Να πάρει ένα τέτοιο παιχνίδι. Εντάξει, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ η επάνωδος του Μητόγλου. Οπότε γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε την ομάδα τώρα με τον Τίνο για να δούμε τι ακριβώς θα δείξει το επόμενο διάστημα. Έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα, ναι. Πάντως, εντάξει, εγώ ξαναλέω ότι επειδή ο Αταμάνη μίλησε για σκόρερ στα τουρκικά μέσα τις προάλλες. Εντάξει, νομίζω ότι περισσότερο θέλει ισορροπία ο Παναθηναϊκός παρά. Σκόρερ. Σίγουρα και πράγματα του λείπουν επιθετικά. Δηλαδή, ένα παίκτη που να έχει το ένα με ένα να περνάει αντίπαλο, να δημιουργεί ανισορροπίες λείπει. Αλλά περισσότερο νομίζω του λείπει κάποιο να βαράει λίγο που λένε στην άμυνα. Ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει και το κατάλληλο κορμί έτσι ώστε να μπορεί να ματσάρει τέλο πάντων του αντίπαλου στι συγκεκριμένε θέσει. Σωστά. Γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, προχθές η Μακάμπη χτυπούσε συνέχεια τον Γκριγκόνη στην ναι, Φενέρ, ναι. Ο Ιτούρης χτυπούσε συνέχεια τον Βιλντόσα, τον Γκάι, ας πούμε. Τέλος πάντων, γενικότερα αυτό το εκμεταλλεύονται, γιατί έτσι πρέπει λίγο Παναθηναϊκός εκεί να... Γιώργο, τελευταίο ερώτημα. Τον Σλούκα τον βλέπεις να έχει κάποια πίεση. Πίεση. Φαίνεται να θέλει να αποδείξει πράγματα μετά τον τόρο που έχει το καλοκαίρι. Ναι, και είναι και κάπου λογικό έτσι. Ναι, σίγουρα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογικό. Και πίεση να έχει είναι δικαιολογημένο, δεν το συζητάμε. Τα ίδια τα έχει περάσει και ο Σπανούλης. Έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, πήρε μια απόφαση που συζητείται ακόμα. Είναι σε μια ομάδα που ακόμα δεν λειτουργεί το πράγμα. Είναι λογικά όλα αυτά. Αλλά κατ' εμέ, ας πούμε, το γεγονός ότι κάθε τώρα και μπλέκει σε καυγάδες στη Φενέρ δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Δεν το κάνει ποτέ, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή ο Σλούκας μπορεί να έχει κάποια θέματα ή κάποια παράπονα, αλλά ποτέ δεν θα τσακωνόταν ας πούμε, ανοιχτά και μπροστά στις κάμερες. Αυτό είναι πρώτη φορά το βλέπω να το κάνει και με παραξένευσε. Γι' αυτό λέω ότι ίσως βγάζει μια πίεση από μέσα του αυτό το πράγμα. Ναι, γενικότερα η ομάδα βγάζει μια πίεση και μια νευρικότητα. Ναι. Επειδή δεν τους βγαίνει το παιχνίδι. Και αυτό επίσης κάπου λογικό. Δηλαδή καμιά φορά λέμε γιατί ας πούμε αντιδρούν έτσι, αλλά τώρα δεν σου βγαίνει το παιχνίδι. Τι θα χαμογελάς, θα κάθεσαι στον πάγκο και θα γελάς. Όχι βέβαια, σωστά. Ναι, εντάξει, αυτά δηλαδή φυσιολογικά είναι εντός των αγώνων, ας πούμε. Ωραία, Γιώργο. Ωραία, Γιώργα, ρε. Ευχαριστούμε πολύ.